Όπως θα θυμίστε, την περασμένη φορά είχαμε αναλύσει το πρώτο διάψαλμα κατά το άνοιγμα της έκτης σφραγίδας και είδαμε ότι εζητήθη να εσφραγιστούν εκείνοι οι οποίοι λατρεύουν τον Θεό, πιστεύουν σε Αυτόν, οι εκλεκτοί, οι όντες του Θεού, ο λαός του Θεού. Και είδαμε ποιο ήταν το νόημα της σφραγίσεως. Είναι η εναπόθεση του Τιμίου Σταυρού. Αλλά αυτή η εναπόθεση δεν έχει μηχανιστικόν χαρακτήρα, όπως λέγει εκεί ότι ο άγγελος επήρε εντολή να σφραγίσει τους πιστούς προηγουμένως οι ίδιοι οι πιστοί έβαλαν στη ζωή τους των Τίμιων Σταυρών. Δεν είναι δηλαδή το ξεχώρισμα που κάνει ο Θεός η σφράγιση σε αυτή κάτι το μηχανιστικό, είναι κάτι το ουσιαστικό που βγαίνει από την ελευθερία του προσώπου. Και συνεχίζει. Και ήκουσα των αριθμών των εσφραγισμένων 144.000 εσφραγισμένοι εκ πάσης φυλής ιών Ισραήλ. Εκ φυλής Ιούδα 12.000 εσφραγισμένοι. Εκ φυλής Ρουβίν 12.000. Εκ φυλής Γάδ 12.000. Εκ φυλής Ασύρ 12.000. Εκ φυλής Νεφθαλήμ 12.000. Εκ φυλής Μανασί 12.000. Εκ φυλής Σιμεών 12.000. Εκ φυλής Λεβί 12.000. Εκ φυλής Ισάχαρ 12.000. Εκ φυλής Ζαβουλών 12.000. Εκ φυλής Ιωσήφ 12.000. Εκ φυλής Βενιαμίν 12.000 εσφραγισμένοι. Αυτή η επανάληψη πιθανώς να κούρασε. Έχει όμως το σκοπό της, αγαπητοί. Ήκουσε, λέγει ο Ευαγγελιστής, των αριθμών. Υποτίθεται ότι δεν βλέπει την πράξη της φραγίσεως, αλλά ακούει μόνο μεταδιδόμενων των αριθμών εκείνων οι οποίοι είχαν σφραγιστεί. Και αυτός ο αριθμός πιθανώς να οικούστη διαμέσου κάποιου αγγέλου, ότι είναι αυτοί που θα σωθούν 144.000. Ερχόμεθα εις τον διαβόητον αριθμών 144.000. Τον είπα διαβόητο γιατί έχει γίνει πολύ αντικείμενο εκμεταλλεύσεως, αγρίας εκμεταλλεύσεως των αιρετικών, ιδίως των χιλιαστών, αλλά όχι λιγότερο και των πεντηκοστιανών και ίτινος άλλου αιρετικού. Τι είναι αυτός ο αριθμός 144.000? Είναι 12 επί 12.000. Γι' αυτό ακριβώς το λόγο ανέφερε τις 12 φυλές, όχι εις μάτιν, όπως θα δείτε στην συνέχεια. Και δεν πρόκειται, αγαπητοί μου, περί ενός καταλόγου ανιαρού που παρατίθενται εκεί οι φυλές, διότι όπως θα δούμε δεν έχουν τη φυσική του σειρά και αυτό δημιουργεί ερεθίσματα ερμηνευτικά, όπως ακριβώς και ο κατάλογος που θα ακούσουμε την μεθεπομένη Κυριακή στην Ευαγγελική Περικοπή, στην Κυριακή των Προπατώρων, που είναι Αβραάμ εγέννησε τον Ισαάκ, Ισαάκ εγέννησε τον Ιακώβ και ούτω καθεξής. Δεν είναι ένας ανιερός κατάλογος, αλλά ένας κατάλογος από τον οποίο βγαίνει πολλή θεολογία και πολλή ιστορία. Έτσι και εδώ, όπως θα το δείτε στην συνέχεια. Ο αριθμός λοιπόν 144.000 είναι ο αριθμός 12, οι 12 φυλές, επί του αριθμού 12.000 που αποτελείται από η κάθε φυλή, και συνεπώς 12 επί 12, 144.000. Ήκουσα, λέγει ο Ευαγγελιστής, τον αριθμό των εσφραγισμένων να είναι αυτός. Και τίθεται τώρα το ερώτημα. Ο αριθμός αυτός
όπως διατείνονται οι χιλιαστές. Είναι ακριβής αριθμός. Δηλαδή πρόκειται περί του αριθμού αυτού πράγματι. Ότι δηλαδή εκείνοι οι οποίοι θα σωθούν είναι αυτός ο αριθμός και δεν είναι ούτε ένας παραπάνω ούτε ένας παρακάτω. Προφανώς όχι, αγαπητοί. Προφανώς όχι. Εδώ είναι ακριβώς και η πλάνη των αιρετικών να νομίζουν ότι μόνο αυτοί οι 144.000 που είναι οι εκλεκτοί, αυτοί και θα σωθούν. Ο αριθμός αυτός 144.000 τίθεται δια το ισάριθμον του πράγματος. Για να το καταλάβετε σας λέγω το εξής. Έχουμε την παραβολή των 5, των 10 παρθένων. Η παραβολή των 10 παρθένων δομείται ως εξής. Οι 5 παρθένοι είναι μωρέ. Επέντε παρθένοι είναι φρόνιμοι. Στο ερώτημα που ετέθη στον Κύριο, Κύριε, ή πολλοί ισοζόμενοι, εάν είναι πολλοί εκείνοι που θα σωθούν, ο Κύριος απήντησε, αγωνίζεστε εις ελθύν. Δεν απήντησε αριθμόν. Αφού λοιπόν δεν απήντησε αριθμόν, ο αριθμός των σεσωσμένων ανήκει στη γνώση του Θεού μόνο και δεν μπορεί να είναι ο αριθμός 144.000, διότι όπως στην παραβολή έβαλε 5 που σώζονται και 5 που δεν σώζονται εκ των παρθένων και έβαλε το ισάριθμον ακριβώς για να αποκλείσει μίαν περιέργεια και εξ αυτής μίαν ερμηνεία για να βγουν ποσοστά εκείνων που θα σωθούν. Ότι δηλαδή το 70% θα σωθεί ή το 30% θα σωθεί, κάπως έτσι. Αν ήταν 7 που εκείνες που θα σώζονται, που θα έμπαιναν των παρθένων δηλαδή, οι 3 θα έμπαιναν απ' έξω ή αντίστροφα, τίποτε από αυτά. Ή 9 στα 10, τίποτε. 5 και 5. Όπως λοιπόν στην παραβολή αυτή έβαλε το 5 συν 5, το ισάριθμον, ακριβώς για να βγάλει την υπόνοια ότι γίνεται ακριβής αριθμός, έτσι και στον αριθμό 144.000 που είναι 12 επί 12 αφαιρείται η υπόνοια ότι πρόκειται περί πραγματικού αριθμού. Εξάλλου, λίγο πιο κάτω, στο δεύτερο διάψαλμα που δείχνει την ενουρανής εκκλησία, λέει ο Ευαγγελιστής Ιωάννης ότι είδε όχλον τον οποίον ουδής ιδύνατο να αριθμίσει. Πώς λοιπόν εδώ αριθμείται ο όχλος, εκεί δεν αριθμείται. Θα το δούμε όμως στη συνέχεια. Αγαπητοί μου, 3 φορές συναντούμε την λέξη 144.000 στο βιβλίο της Αποκαλύψεως. Η μία περίπτωση είναι αυτή. Εκείνοι οι οποίοι θα σφραγιστούν, δηλαδή αυτοί που θα σωθούν. Η δευτέρα περίπτωση είναι πάλι 144.000, αλλά δεν αφήνει περιθώρια για 12 επί 12, ενώ εδώ σαφώς ομιλεί 12 επί 12, είναι εκείνοι οι οποίοι ζουν την παρθενία, λέει, ή οι οποίοι με τα γυναικών ούτε μολύνθησαν, και το λέει όχι μόνο αρνητικός αλλά και θετικός, παρθένη γάρισι, οι οποίοι ακολουθούν το αρνίον όπου αν υπάρχει, και φαίνεται ότι πρόκειται περί των αφιερωμένων ανθρώπων καθ' ολοκληρία, όπως είναι όλοι όσοι και ασκητές μέσα στην εκκλησιαστική μας ιστορία. Είναι, ξαναλέγω άλλη μια φορά, οι αφιερωμένοι εις τον Θεό. Συνεπώς έχουμε μια δευτέρα περίπτωση 144.000. Έχουμε δύο, δηλαδή καταλαβαίνετε, 244.000. Η μία ανήκει στις 12 φυλάς όπως το βλέπετε εδώ, η άλλη εις εκείνους οι οποίοι μένουν παρθένοι και αφιερώνονται εις τον Θεό. Έχουμε και μία τρίτη περίπτωση. Όταν μετράτε η πόλης, η Νέα Ιερουσαλήμ, η Βασιλεία του Θεού, η οποία αισθητοποιείται με το τείχος, το τείχος της πόλεως είναι τετράγωνο και
είναι πολύ υψηλών, δίδονται οι διαστάσεις που σημαίνει τετράγωνον, πρώτο Θεός να φτάσουμε εκεί, ότι πρόκειται περί τελείου σχήματος, και όπως θα γνωρίζετε το τέλειο σχήμα είναι το τετράγωνο, δεν είναι ο κύκλος, το ξέρετε όλοι ότι δεν είναι ο κύκλος το τέλειο σχήμα. 3,14 βγάζει τις σχέσεις της περιφερίας με την ακτίνα, 6,28 η ακτίνα με την περιφέρεια, 6,28 είναι αριθμός που συνεχίζει χωρίς να τελειώνει. Άρα λοιπόν δεν τετραγωνίζει το κύκλος, το γνωστό πρόβλημα. Τέλειο σχήμα είναι μόνο το τετράγωνο. Η πόλη λοιπόν του Θεού είναι τετράγωνη, για να δείξει την τελειότητα. Το δε ύψος του τείχους της πόλεως αυτής είναι 100, και μέτρησε το τείχος ο άγγελος, ο Ιωάννης είναι μαζί, το τείχος αυτής 144 τείχων, 144 τείχες. Τώρα βέβαια περιττό να πούμε ότι η πόλη δεν έχει τείχος, διότι δεν πρόκειται η πόλεως όπως την νοούμε. Και γιατί να έχει τείχος? Δεν υπάρχουν κακοί πλέον, θα είναι η βασιλεία του Θεού, η κακή θα είναι στην κόλαση. Και γιατί λοιπόν να έχει τείχος η πόλη? Όλα αυτά είναι σύμβολα. Και ο αριθμός του ύψους του τείχους 144 δείχνει σαφέστατα ότι πρόκειται περί συμβολικού αριθμού, που όταν θα φτάσουμε εκεί πρώτο ο Θεός θα δούμε αυτά βρίσκονται στο 21 κεφάλαιο της Αποκαλύψεως. Σας είπα μόνο για την ιστορία ότι τρεις φορές συναντούμε αυτών των αριθμών και βλέπουμε σαφώς ότι δεν πρόκειται περί πραγματικού αριθμού. Αλλά λέγει εδώ το εξής, ότι είναι πράγματι αυτοί οι Εβραίοι που θα σωθούν. Αναφέρει 12 φυλές, τις 12 φυλές του Ισραήλ. Είναι πράγματι οι 12 φυλές του Ισραήλ που θα σωθούν? Δηλαδή εκείνοι που επίστεψαν εις τον Χριστόν, αυτοί θα σωθούν, εκ των Εβραίων μόνον? Παρότι αγαπητοί μου υπήρχαν μιλιάδες στην Παλαιστίνη χριστιανών την εποχή των Αποστόλων, και το βλέπουμε αυτό, ότι όταν ο Απόστολος Παύλος επισκέφθη την Ιερουσαλήμ, ο αδελφόθιος Ιάκωβος του λέγει: «Θεωρείς αδελφέ πόσε μυριάδες εισήν Ιουδαίων των πεπιστευκότων?» Πράξεις 21,20. Παρά τα αυτά, δεν πρόκειται περί των μυριάδων Ιουδαίων της εποχής εκείνης, των συγχρόνων με τους Αποστόλους, αλλά πρόκειται περί του νέου Ισραήλ, ο οποίος νέος Ισραήλ αποτελείται πλέον από εθνικούς και Εβραίους, και είναι όλοι εκείνοι που θα πιστέψουν, που πίστεψαν και θα πιστέψουν εις τον Ιησού Χριστόν μέσα εις τους αιώνας. Αλλά ποιος είναι αυτός ο νέος Ισραήλ? Ο νέος Ισραήλ είναι εκείνος που εδέχθηκε από τους 12 Αποστόλους των σπόρων του Θείου Κηρύγματος. Γράφει ο Άγιος Ανδρέας ο Κεσαρίας το εξής: «Η μέντη ακρίβεια της εξεκάστης φυλής ισότητος εμφέμιν μη δοκή των πολυπλασιασμών του Αποστολικού σπόρου. Δωδεκάκης 12 πολυπλασιαζομένου επί των τέλειων της φυλιάδος αριθμών και ούτω τας ρυθίσας χλιάδας αποτελούντος. Μαθητέ γαρίσαν του κόκκου, του εις την γην διαφιλανθρωπίαν πεσόντος και πολύφορον της παγκοσμίου σωτηρίας των καρπών βλαστήσαντος». Δηλαδή, ποιοι είναι αυτοί οι 12 φυλές? Είναι οι 12 Απόστολοι, αγαπητοί. Δεν είναι ο Ιούδας, ο Ρουβίν κλπ. Είναι οι 12 Απόστολοι. Γιατί αναφέρει τις 12 φυλές? Θα το δούμε λίγο πιο κάτω. Είναι όμως οι 12 Απόστολοι, οι οποίοι κηρύσσουν το Ευαγγέλιο ως πόρος ευαγγελικός πίπτη, και έχουμε 12 οι Απόστολοι επί 12, και μπαίνει ο αριθμός ως σχηματικός που δείχνει πολλαπλότητα, ο αριθμός 1000, και βγάζει το 144.000. Δηλαδή
12 Απόστολοι αντιστοιχούν προς τις 12 φυλές επί το 1000, που είναι τέλειος αριθμός, και δίδουν τον αριθμό 144.000. Και θα μου πείτε, πώς μπορούμε να ξέρουμε εμείς ότι είναι οι 12 Απόστολοι? Μα το είπε ο Κύριος. Είπε ο Κύριος, εσείς οι μαθητές μου οι 12 θα καθίσετε επί θρόνων και θα κρίνετε τις 12 φυλές του Ισραήλ. Ώστε λοιπόν, δεν είναι ο Ρουβίν και ο Ιούδας και τα λοιπά, αλλά είναι οι 12 Απόστολοι. Αλλά όταν οι 12 Απόστολοι κηρύσουν σε όλο τον κόσμο, τότε είναι όλοι οι άνθρωποι, όλοι εκείνοι που θα έχουν πιστέψει ή θα πιστεύουν, Εβραίοι και Εθνικοί. Είμαστε και εμείς εκεί. Ακούστε αγαπητοί μου, είμαστε και εμείς μέσα εις αυτούς. Όσοι πιστέψαμε, είμεθα και εμείς μέσα εις αυτούς. Ώστε λοιπόν είμεθα ο Ισραήλ της Χάριτος, ο νέος λαός του Θεού, γράφει ο Απόστολος Παύλος. Ουκέν Ιουδαίος ουδέ Ελλήν, πάντες γαριμής είσαστε εν Χριστώ Ιησού. Δεν υπάρχει διαφορά ανάμεσα πλέον στον Έλληνα των Εθνικών και των Εβραίων. Ή δε εμείς Χριστού, εάν δε εσείς είσαστε του Χριστού, άρα του Αβραάμ σπέρμα εστέ και κατ' επαγγελίαν πληρωνόμη. Άωστε λοιπόν, ποιο είναι το σπέρμα του Αβραάμ? Το σπέρμα του Αβραάμ δεν είναι οι 12 πατριάρχε, Ρουβίν και λοιπά? Όχι, είναι ο νέος λαός της Χάριτος, είναι οι χριστιανοί. Ο ίδιος ο Κύριος σας είπα, να σας το πω πάλι όπως σας ανέφερα προηγουμένως, δια τους Αποστόλους του, αμήν λέγω ημίν, ότι εμείς οι ακολουθήσαντές μη εν τη παλιγγενεσία. Ποια είναι αυτή η παλιγγενεσία? Παλιγγενεσία θα πει αυτό που πάλι ξαναγεννιέται, ξαναγίνεται. Ενθυμίστε που είπαμε ότι ο κόσμος θα αλλάξει, ο ήλιος, η σελήνη, η γη, αυτές οι παγκόσμιες αναστατώσεις. Αυτά όλα λέγονται με μία λέξη από τον Κύριον, είναι Ματθαίος 19,28, με μία λέξη, παλιγγενεσία. Εν την παλιγγενεσία λοιπόν, όταν καθίσει ο Υιός του ανθρώπου επί θρόνου δόξης αυτού, καθίσεστε και εμείς επί 12 θρόνους κρίνοντες τας 12 φυλάς του Ισραήλ. Αυτή λοιπόν η μνήμα των 12 φυλών του Ισραήλ δείχνει σαφώς ότι πρόκειται περί του νέου Ισραήλ της Εκκλησίας του Χριστού. Αλλά ίσως θα πείτε, γιατί μνημονεύονται οι 12 φυλές? Η μνημόνευση των 12 φυλών έχει να δώσει πολλά στοιχεία. Παρακαλώ, παρακολουθήσατε να δείτε γιατί αναφέρει τις 12 φυλές. Σας διαβάζω λίγο από την αρχή. Τύχουσα των αριθμών των εσφραγισμένων 144.000 εσφραγισμένοι εκ πάσης φυλής ιών Ισραήλ. Και αρχίζει. Εκ φυλής Ιούδα 12.000 εσφραγισμένοι. Ώστε αρχίζει από τη φυλή του Ιούδα. Γνωρίζουμε όμως ότι ο Ιούδας είναι τέταρτος ιός του Ιακώβ και ότι δεν είναι πρώτος, πρώτος είναι ο Ρουβίν ή Ρουβίν όπως τα λέτε. Ώστε λοιπόν δεν είναι ο Ιούδας, γιατί όμως εδώ παραθέτει πρώτον τον Ιούδα? Αυτό βάζει σε μια ανησυχία, δηλαδή μας κάνει να ερευνήσουμε το γιατί, διότι καμία ποτέ φυλή δεν θα άφηνε. Ο Ιωάννης εξάλλου είναι Εβραίος. Καμία φυλή δεν θα άφηνε ποτέ η άλλη να της πάρει τα δικαιώματά της. Αν δεν λάβετε υπόψη ότι πολλά της ο Ρουβίν στην έρημο, όταν επανέκαμπτον από την Αίγυπτον, ηξίωσε και απήτησε τα πρωτεία. Πολλά της ο Ρουβίν. Αλλά και στην γη της επαγγελίας πολλά της, όταν προέκυψε θέμα βασιλέως. Ο πρώτος δε βασιλεύς, είναι γνωστό, ο Σαούλ κατήγεται από τη φυλή του Βενιαμίν. Όταν δε κατόπιν ήρθε ο Δαβίδ, το κατήγεται από τη φυλή του Ιούδα, με πολύ κόπο να γνωρίστηκε από τις 12 φυλές. Επειδή δεν ήταν η πρώτη φυλή.
είχαν δημιουργήσει πράγματα, δυσκολίες στον Δαβίδ, επειδή σας ξαναλέγω ήταν η τετάρτη γλή και όχι η πρώτη. Εδώ γιατί προηγείται ο Ιούδας και δεν προηγείται ο Ρουβίν? Απλούστατα, δεν ακολουθείται η τάξη των 12 φυλών. Η φυσική τάξη των 12 φυλών δεν ακολουθείται. Αυτό από την αρχή μας βγάζει από την υποψία, ή μάλλον από τον ισχυρισμό, ότι πρόκειται περί των 12 φυλών του Ισραήλ. Δεν πρόκειται. Απλούστατα. Ευθύς εξ αρχής λοιπόν μας βγάζει από την θέση αυτή. Ακόμη, βάζει πρώτη φυλή του Ιούδα, διότι εκ της φυλής του Ιούδα κατάγεται ο Χριστός. Άρα πρόκειται περί νέου λαού, του λαού της Χάριδας, και δεν πρόκειται περί του παλαιού λαού των Εβραίων, δηλαδή για μας τους χριστιανούς ολόκληρου. Δεύτερο, στις 12 φυλές δεν συγκαταλέγεται η φυλή του Δαν. Αντί δε του Δαν, δια να κλείσει ο αριθμός 12, μπαίνει ο Μανασής. Αλλά ο Μανασής είναι παιδί του Ιωσήφ, είχε δύο παιδιά ο Ιωσήφ, ήταν ο Μανασής και ο Εφραίμ. Όταν ευλογήθηκαν από τον παππού τους τον Ιακώβ στην Αίγυπτο, έκανε το εξής: έβαλε σταυροειδό στα χέρια του, γιατί έβαλε από τα δεξιά τον Μανασί τον μεγαλύτερο, από τα αριστερά τον Εφραίμ τον μικρότερο, να ευλογήσει ο Ιακώβ αντιστοίχως. Με το δεξί του χέρι από εδώ τον Μανασί, με το αριστερό του χέρι τον Εφραίμ. Έκανε όμως κάτι άλλο ο Ιακώβ. Έβαλε το δεξί του χέρι στον Εφραίμ και το αριστερό χέρι στον Μανασί. Και όπως έβαλε την ευλογία, εσταύρωσε τα χέρια, το σημείο του Τιμίου Σταυρού. «Όχι πατέρα, όχι πατέρα», λέγει ο Ιωσήφ. Ανησύχησε πολύ. Δεν είναι ο Εφραίμ ο πρώτος. Το θέμα πρώτος ήταν μεγάλη υπόθεση. Ο πρώτος είναι ο Μανασής. «Ξέρω, παιδί μου», ήταν τυφλός δε ο Ιακώβ, σημειώσατε. Ήταν τυφλός και δεν έβλεπε. «Ξέρω, παιδί μου, ξέρω τι κάνω. Διότι η ευλογία θα εδίδεται αντίστροφα στον μικρόν και όχι στον μεγάλον πρώτα». Και λέγει στον Ιωσήφ, «Όταν θα πάτε, θα φτάσετε στην γη της επαγγελίας που ο Θεός υπεσχέθη στον παππού μου τον Αβραάμ, εκεί θα πάρουν μερίδιο εκτός σου», του Ιωσήφ, «θα πάρει και ο Εφραίμ, θα πάρει και ο Μανασής». Έτσι λοιπόν τώρα ο Εφραίμ δεν αναφέρεται, αναφέρεται ο Μανασής. Και εδώ μπαίνει ένα σκάνδαλο. Μα αφού ο Εφραίμ ετέθη από τον Ιακώβ, γιατί να αναφερθεί ο Μανασής? Και αυτό μας βγάζει ακόμη από τη θέση ότι θα έπρεπε να προσέξουμε την φυσική σειρά που ετέθη στην Παλαιά Διαθήκη. Διότι δεν είναι ο Μανασής πρώτος στην ευλογία. Είναι πρώτος στη γενιά, αλλά δεν είναι πρώτος στην ευλογία. Άρα μας βάζει και από την θέση ότι πρόκειται περί των Εβραίων. Αντί λοιπόν του Δαν, μπαίνει ο Μανασής και ο Ιωσήφ. Ο Εφραίμ, επειδή γίνεται ο 13ος, βγαίνει έξω. Δεν υπάρχει. Έτσι συμπληρούνται ο αριθμός 12, για να μην πω και κάτι άλλο, ότι πλήρω δεν πήρε η φυλή του Λεβί και δεν έπρεπε να συγκαταριθμηθεί, αλλά συγκαταριθμείται όμως ως φυλή που δέχεται μια επαγγελία, αλλά όχι κλήρων. Και αυτό μας βγάζει ακόμη από την θέση ότι πρόκειται περί του παλαιού καταλόγου των φυλών. Γιατί όμως, τρίτο σημείο, δεν περιλαμβάνεται η φυλή του Δαν? Δεν περιλαμβάνεται διότι επ' της φυλής του Δαν πρόκειται να προέλθει ο Αντίχριστος. Ενώ αντιθέτως από τη φυλή του Ιούδα, η οποία μπαίνει πρώτη, προέρχεται ο Χριστός. Γράφει ο Άγιος Ανδρέας ο Κεσαρίας, «Επισημαντέων δε τούτο ότι η φυλή του Δαν ως εξ αυτής πυκτουμένου του Αντιχρίστου τες λοιπές ου συντέταχτε». Επειδή πρόκειται να προέρχει από την φυλή του Δαν ο Αντίχριστος, γι' αυτόν τον λόγο δεν μπαίνει στη σύνταξη του καταλόγου των 12 φυλών. Ώστε
από τη φυλή του Δαν πρόκειται να προέλθει ο Αντίχριστος, δια τον οποίον, αγαπητοί μου, δια πολλών θα μιλήσουμε, όχι στο σημείο αυτό. Εδώ μόνο κάτι σύντομο θα πούμε. Το κεφάλαιο Αντίχριστος είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο. Είναι πολύ μεγάλο κεφάλαιο, το οποίο θα δείτε τι ενδιαφέρον έχει και πόσο θα μας συνέχει όταν μάθουμε ποιος είναι ο Αντίχριστος και πώς θα κινηθεί. Ωστόσο, να δούμε την μαρτυρία της Αγίας Γραφής για τον Αντίχριστον, πώς ακριβώς αναφέρεται ότι θα προέρχεται από τη φυλή του Δαν. Ο Ιακώβ, όταν ευλογούσε τα παιδιά του στην Αίγυπτον, με την ευλογία λέγει και μία προφητεία για το μέλλον της φυλής του κάθε παιδιού του. Όχι φυσικά για το παιδί του το προσωπικό, αυτό που γέννησε άμεσα, αλλά για το μέλλον της φυλής. Όταν ευλόγησε τον Ιούδα, η ευλογία του Ιούδα είναι ένας ύμνος, διότι ακριβώς θα προέλθει από εκεί ο Χριστός. Και αυτός, λέγει ο Ιακώβ, και αυτός που θα αναπογονώσει, προσδοκία εθνών. Δεν υπήρχε μεγαλύτερη προφητεία, αλλά και πλέον χαρμόσυνος από αυτήν, ότι από σένα θα έρθει εκείνος που είναι η προσδοκία, είναι η λαχτάρα, όχι του Ισραήλ, αλλά όλων των εθνών, όλης της γης, όλων των απογόνων του Αδάμ. Όταν εγώ ο Θεός, και ποιοι δεν μιλάει παρά ο Θεός Λόγος εις τον Παράδεισον, λέγω εις την Εύα ότι θα έρθει εκείνος ο οποίος θα σε σώσει, αυτός θα γεννηθεί από τον Ιούδα και θα έρθει. Ήταν προσδοκία όλων των λαών, όλων των εθνών, όλων των εποχών. Αυτά λέγει εις τον Ιούδα το γιο του ο Ιακώβ. Όταν ήρθε ο Δαν η σειρά του, του λέει το εξής: Δαν, κρινεί τον λαών αυτού ωσί και μία φυλή εν Ισραήλ, και γεννηθεί το Δαν όφης εφοδού, εγκαθήμενος επιτρίβου δάκνων πτέρναν ύπου, και πεσίτε ο υπεύς εις τα οπίσω την σωτηρίαν περιμένων Κυρίου. Δαν, θα κρίνει το λαό του σαν να είναι μια φυλή. Συνεπώς θα κρίνει τον Ισραήλ σαν μια φυλή, όλους τους Ισραηλίτες. Πράγματι, η φυλή του Δαν έδωσε τον κριτή Σαμψόν, ο οποίος Σαμψόν έκρινε, δηλαδή διοίκησε, κυβέρνησε όλους τους Ισραηλίτες σαν μια φυλή. Αυτό όμως είναι μερική ερμηνεία. Είναι μερική, προσέξατε, διότι μην ξεχνάμε ότι οι προφητείες της Παλαιάς Διαθήκης δεν εξαντλούνται. Δεν ξέρω αυτό το πράγμα, εάν το γνωρίζετε, σας το έχω ξαναπεί. Δεν εξαντλούνται πλην ελαχίστων. Δεν εξαντλούνται, αλλά επαναλαμβάνεται μερικώς και μερικώς, έως τα έσχατα της ιστορίας έχουμε την πλήρωση των προφητιών της Παλαιάς Διαθήκης. Πάλι θα ξαναγίνει κριτής η φυλή του Δαν. Δηλαδή, επί της φυλής του Δαν θα βγει νέος κριτής. Αυτός θα είναι, λέει, κυβερνήτης, κριτής από την κυβερνήτης. Αυτός, αγαπητοί μου, θα είναι ο Αντίχριστος, ο οποίος δεν θα κυβερνήσει μόνο τους Ισραηλίτες ως μίαν φυλήν, αλλά ολόκληρο τον κόσμο. Θα γίνει μία μόνη κυβέρνηση, και αυτός θα είναι Εβραίος που θα κυβερνήσει. Πρόδρομή του είναι ο σιωνισμός και όλα τα παιδάκια του, μασονισμός, χιλιασμός κλπ. Ώστε λοιπόν από την φυλή του Δαν, αγαπητοί μου, θα ξεπηδήσει ο Αντίχριστος, που σας είπα θα κυβερνήσει όλων των κόσμων και θα είναι μία κυβέρνηση, θα είναι Εβραίος αυτός, και θα έχει κάνει όλους τους λαούς της γης ένα λαό. Είναι αξιοπαρατήρητον ότι εδώ αναφέρεται ο όφης.
και γεννηθεί το δάν όφης εφοδού, επί της οδού, και να γίνει ή θα γίνει ο δάν φίδι που θα είναι στο δρόμο, και θα κάθεται στο μονοπάτι και θα περιμένει εκείνον που θα περάσει με το άλογο του να δαγκώσει το άλογο και τον αναβάτη. Δάκνων πτέρναν ύπου, και πεσείται ο υπεύσης στα οπίσω. Όταν το άλογο δαγκωθεί από το φίδι, τότε το άλογο θα τρομάξει, θα πέσει νεκρό, και τότε ο υπεύς θα πέσει προς τα πίσω ανάσκελα, και θα περιμένει τη σωτηρία του από τον Κύριο. Την σωτηρίαν περιμένων Κυρίου. Προσέξτε αυτή την τελευταία φράση. Την σωτηρίαν περιμένων Κυρίου. Εκεί στη μοναξιά δεν θα υπάρχει κάποιος που να τον σώσει αυτόν τον αναβάτη. Θα περιμένει μόνο από το Θεό τη σωτηρία. Λοιπόν, προσέξτε τώρα εδώ. Ποιος είναι αυτός ο αναβάτης? Είναι η Εκκλησία. Ποιος είναι ο όφης? Είναι ο διάβολος, ο όφης, ο αρχαίος. Θα δούμε παρακάτω στο βιβλίο της Αποκαλύψεως ότι όταν θα διλέγει την γυναίκα, που είναι ταυτοχρόνως δύο πράγματα, είναι η Υπεραγία Θεοτόκος και η Εκκλησία. Βλέπετε ότι ταυτίζεται η Υπεραγία Θεοτόκος και ταυτοχρόνως διακρίνεται η Υπεραγία Θεοτόκος με την Εκκλησία. Τότε θα πάρει το παιδί της, λέγει αυτή, όταν είδε ο δράκον να γεννιέται αυτό το παιδί που είναι αντίπαλός του, είναι ο Ιησούς Χριστός. Μάλιστα, μέσα σε ένα στίχο είναι ολόκληρη η ιστορία του Χριστού. Έφυγε στην έρημο η γυναίκα αυτή, και τότε εξέρασε νερό ο δράκον, δια να καταστήσει την γυναίκα ποταμοφόρητον, να την πνίξει. Το δε πεδίον της γυναικός υρπάγει στον ουρανόν. Γι' αυτό σας είπα, μέσα σε δύο λέξεις είναι όλη η ιστορία του Χριστού, που τελειώνει το υρπάγει με την ανάληψη του Χριστού. Μένει όμως η γυναίκα στον κόσμο. Το πεδίον της υρπάχθη. Εκυνηγήθηκε από τον διάβολο, τον δράκοντα, εσταυρώθη, ανεστήθη, ανελήφθη. Μένει όμως η γυναίκα, μένει η μητέρα, είναι η Εκκλησία. Τώρα την καθιστά ο δράκον ποταμοφόρητον, φύγει νερό από πίσω της να την πνίξει. Αυτή τρέχει εις την έρημον, δια να σωθεί εις την έρημον. Η έρημο σημαίνει δεν υπάρχει άλλος που να βοηθήσει. Τι ωραία που έρχεται εδώ. Ο υπεύς που πέφτει στα οπίσω, την σωτηρία περιμένων Κυρίου. Είναι η Εκκλησία που θα κυνηγηθεί απεινώς μέσα στην ιστορία, κατεξοχήν στα έσχατα υπό του Αντιχρίστου, και δεν θα περιμένει η Εκκλησία από πουθενά την σωτηρία της παρά μόνον από τον Θεό, από τον ουρανό. Γι' αυτό λέει ο Κύριος, όταν δείτε αυτά να γίνονται, τότε στρέψτε τα μάτια σας, έτσι λέγει, ανεβάστε τα μάτια σας, ανακάμψατε, ανεβάστε τα μάτια σας προς τον ουρανό, πλησιάζει η σωτηρία σας. Πράγματι η σωτηρία της Εκκλησίας θα έρθει από τον ουρανό. Να λοιπόν ότι εδώ ο Αβραάμ, συγγνώμη, ο Ιακώβ προφητεύει δια τον Δαν ότι θα προέρθει από αυτόν ο Αντίχριστος. Ο Άγιος Υπόλυτος μας λέει το εξής στο θέμα του περί Αντιχρίστου, στο ΒΕΠΕΣ, όχι, τόμος 6, σελίδα 201, στίχος 29. Όσοι από εσάς κρατάτε την βιβλιοθήκη. Ώσπερ, εκ της Ιούδα φυλής, ο Χριστός γεγέννηται, ούτως και εκ της Ιουδάν φυλής, ο Αντίχριστος γεγέννηται. Όπως λέγει... Τρία αυτοκίνητα, τα φιώτα 45-87, τα φύτα 40. Ο Χριστός, έτσι και από τη φυλή του Δαν θα γεννηθεί ο Αντίχριστος. Το ίδιο μας λέγει και ο Άγιος Ειρηναίος. Αλλά ο Κύριος μας το είπε αυτό ως εξής: εμένα δεν με δεχτήκατε. Όταν θα έρθει άλλος, αυτόν θα τον δεχτείτε. Και αυτός ο άλλος
είναι ο Αντίχριστος. Αλλά γιατί όμως αναφέρεται στην φυλή του Δαν, και να δούμε την ιστορία της φυλής του Δαν με δύο λόγια. Η φυλή του Δαν, όταν εγκατεστάθησαν όλες οι φυλές της γης της Ευαγγελίας, εστάθηκε αποστάτης από την εποχή των Κρητών. Διότι, αν θέλετε, για να μην μακρηγορήσουμε, διαβάσετε στο βιβλίο Κρητέ, στο 17 και 18 κεφάλαια, θα το δείτε αυτό εκεί, πως ανεζήτησαν και τελικά επήραν ένα γλυπτόν, το οποίο εθεοποίησαν και δεν ανέβαιναν στα Ιεροσόλυμα να προσκυνήσουν, αλλά προσκυνούσαν αυτό το γλυπτό. Είναι η μόνη φυλή η οποία απεστάτησε με αυτόν τον τρόπο και δεν εδέχθη την πατρόν θρησκεία. Συνεπώς, η φυλή του Δαν είναι σύμβολο της αποστασίας. Ο Αντίχριστος είναι το πρόσωπο που θα σταθεί εις τους αντίποδας του Χριστού. Πάντως σίγουρο είναι τούτο, ότι εκ των Εβραίων θα προέλθει ο Αντίχριστος. Συνεπώς, αφού από τη φυλή του Δαν θα προέλθει ο Αντίχριστος, είναι δυνατόν να συγκαταρρυθμηθεί η φυλή αυτή με τις 12 φυλές του Ισραήλ, πλέον του Ισραήλ της Χάριτος, που θα είναι η Εκκλησία και ο λαός του Θεού? Είναι αδύνατο. Γι' αυτό το λόγο δεν συγκαταρρυθμείται. Ώστε λοιπόν, είναι το σύμβολο της αποστασίας και δεν μπαίνει στην συγκαταρρύθμιση των πιστών που θα σωθούν. Αυτό σημαίνει ότι όποιος αποστατεί από την Εκκλησία, και έχουμε τόσους αποστάτες, θα μείνουν στη φυλή του Δαν, διότι στο τέλος η φυλή του Δαν, ξαναλέγω άλλη μια φορά, είναι ένα σύμβολο. Άλλο τι, θα το πω άλλη μια φορά, από τους Εβραίους, πραγματικά όχι, από τους Εβραίους θα προέρθει ο Αντίχριστος. Είναι γνωστό ακόμη ότι στην ονοματοθεσία προσώπων και τόπων οι Εβραίοι αγαπούν να δίδουν ονόματα με σημασία. Όλα τα ονόματα των Εβραίων, τοπονημικά ή προσωπικά, έχουν κάποια σημασία. Δηλαδή, δηλώνουν χαρακτηριστικά προφητείας ή γεγονότων ή ακόμη και συμπεριφοράς. Επί παραδείγματι, τι θα πει Ιακώβ, παράδειγμα σας το λέγω, Ιακώβ θα πει πτερνιστής, επειδή όταν εγεννάτο ο Ισάφ, ο πρώτος, ο Ιακώβ έβγαλε το χέρι του, δύο παιδιά γέννησε η Ρεβέκα, έβγαλε το χέρι του και έπιασε τη φτέρνα του πρώτου γεννηθέντος. Και όταν κάποτε αργότερα ο Ισάφ έχασε τα πρωτοτοκιά του και πήρε ο Ιακώβ την ευλογία, καλά είπα εγώ ότι αυτός ήταν πτερνιστής, δηλαδή Ιακώβ. Δηλαδή, με έριξε κάτω. Πήρε αυτός τα πρωτοτόκια. Είδατε λοιπόν πως ονομάστηκε? Ιακώβ, πτερνιστής. Ο Ισάφ θα πει δασίτριχος, διότι ήταν φοβερά δασίτριχος ο Ισάφ. Επειδή δεν είχε φάει τη φακή, η οποία φακή στην εποχή, στην περιοχή εκείνη είναι κοκκινοπή, το πιάτο της φακής, το πινάκιο της φακής που του προσέφερε ο Ιακώβ όταν εμαγείρευσε και του επήρε τα πρωτοτόκια, ονομάστηκε Εδόμ. Εδομείται η απογονή του και Εδόμ θα πει κόκκινος, επειδή η φακή είναι κόκκινη. Σας είπα αυτά ενδεικτικά για να σας πω ότι οι Εβραίοι αγαπούν πάντα να δίδουν ονόματα σε πρόσωπα ή τόπους από κάποια συμπεριφορά, από κάποιο γεγονός ή από κάποια προφητεία. Αν τα πράγματα έχουν έτσι, τότε λοιπόν και τα παιδιά του Ιακώβ που εγεννήθησαν, τα 12, επήραν όχι τυχαίο όνομα. Οι τέσσερις μητέρες, οι δύο επίσημες και οι δύο παλακές, που γέννησαν και έδωσαν τα 12 παιδιά του Ιακώβ, τα 12 αγόρια, γιατί είχε κορίτσια, αλλά αυτά όμως δεν αναφέρονται στην Άρχον, τα παιδιά αυτά πήραν ονόματα τα οποία είχαν σημασία. Και τα ονόματα αυτά εδόθησαν από τις ίδιες τις μητέρες που τα εγέννησαν,
από διάφορα περιστατικά. Έτσι, αγαπητοί μου, έχοντας τα 12 αυτά ονόματα των Πατριαρχών, μπορούμε να πούμε ότι αναλύοντάς τα μπορούμε να έχουμε στοιχεία του νέου Ισραήλ. Όπως κάνει μια ωραιοτάτη και θαυμαστή ανάλυση ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας. Έτσι, αναλύοντας τα 12 αυτά ονόματα, θα βγάλουμε συμπεράσματα που θα είναι τι άλλο παρά τα πνευματικά γνωρίσματα, τα πνευματικά γνωρίσματα των πιστών όλων των εποχών, ιδιαιτέρως όμως εις τα έσκατα στην εποχή του Αντιχρίστου. Και αρχίζουμε. Πρώτον, Ιούδας θα πει εξομολόγησης. Εξομολόγησης όμως θα πει δοξολογία εβραϊκά. Πράγματι, αυτοί που σώζονται διαπίστεως δοξολογούν και υμνούν τον βλαστήσαντα από τον Ιούδα Ιησούν Χριστόν. Είναι το πρώτο. Είναι η πίστης και η δοξολογία του Ιησού Χριστού. Το θεμελιώδες, το πρώτο. Δεύτερο, Ρουβίν. Είχε πει η μητέρα του, είδε την ταπείνωσή μου, είδε ο Θεός την ταπείνωσή μου, είδε. Συνεπώς, Ρουβίν θα πει όρασης. Και όπως λέει ο Άγιος Ανδρέας Κεσαρίας, θα είναι η διακαθαρότητα καρδίας την πνευματική όραση κτισάμενη. Θα είναι εκείνοι που θα έχουν καθαρή καρδιά και θα έχουν μάτια που θα βλέπουν. Πράγματι, η όραση η πνευματική προσφέρεται και εξασφαλίζεται μόνον από την καθαρότητα της καρδίας. Μακάρι η καθαρή την καρδία, ότι αυτοί των Θεών όψονται, θα είδουν. Και όταν λέγει θα είδουν τον Θεόν, η καθαρή την καρδία, αυτοί οι μακαρισμοί του Χριστού δεν αναφέρονται εις την Βασιλείαν του Θεού. Προσέξατε, όλοι οι πατέρες συμφωνούν στο σημείο αυτό, ότι δεν αναφέρονται εις την Βασιλείαν του Θεού, αλλά αναφέρονται εις αυτόν τον κόσμο, εις αυτόν τον κόσμο. Και συνεπώς η όραση του Θεού εκ του παρόντος κόσμου για τους έχοντας καθαρήν καρδία. Επειδή δε τα πράγματα είναι ποσά ευθέως ανάλογα, όσο περισσότερο είναι καθαρή η καρδιά, τόσο περισσότερα είναι και η θεωρία του Θεού. Εάν κανείς έχει μια καθαρή καρδιά τόσο που να έχει μια εμπειρία από την παρουσία του Θεού, αυτό είναι μια όραση. Ένα αγαπητοί μου, έχουμε μέσα μας μια εμπειρία. Ποια είναι αυτή η εμπειρία? Όταν βλέπουμε πώς επεμβαίνει ο Θεός μέσα στην ιστορία και στην προσωπική μας και στην παγκόσμια ιστορία, όταν βλέπουμε τον Θεό πώς ενεργεί, όταν βλέπουμε έχοντας μια εσωτερική πληροφορία εμπειρική, υπογραμμίζω εμπειρική, της παρουσίας του Θεού, πώς εγώ μπορώ να το καταλαβαίνω και ο άλλος να μην το καταλαβαίνει? Σημαίνει ότι υπάρχει μία όραση, μία ανάπτυξη οράσεως. Αυτό είναι η πρώτη όραση, το πρώτο ξεκίνημα οράσεως, μέχρι την όραση να είδε κανείς την άκτιστον ενέργεια της Θείας Δόξης, το φως της μεταμορφώσεως. Έχουμε συνεπώς μια μεγάλη κλιμάκωση. Αυτή η κλιμάκωση θεωρίας Θεού εξαρτάται από την καθαρότητα της καρδίας. Γαβ, εν τύχη, δηλαδή είμαι ευτυχής, είπε η μητέρα του Γαβ. Είναι αυτοί που θα έχουν την εσωτερική πληροφορία ότι αποτελούν το λίμα που θα σωθεί. Αυτοί δε είναι και οφείλουν να είναι ευτυχείς. Αλλά αγαπητοί μου, αυτή τη στιγμή είχαμε μία βεβαιότητα, και ο καθένας δύναται να την αποκτήσει την βεβαιότητα, ότι αποτελεί το λίμα του Θεού που θα σωθεί. Δεν δύναται να είναι ευτυχής και να αισθάνεται ευτυχής παρά τα σταλαιπωρίας και τα στυλίψεις τας οποίας δύναται να έχει. Ασύρ θα πει μακάριος. Είναι αυτοί που θα δεχθούν των δεσποτικών μακαρισμών
ότι θα σταθούν εις τα δεξιά του Χριστού. Δεύτερη ευλογημένη του Πατρός μου, μακάρι. Πέμπτον, Νεφθαλήμ, ηγονίστην και ενίκησα, θα πει, ή συναντελάβετο μου ο Θεός, δηλαδή έγινε αντιλήπτορ μου ο Θεός, που είναι η προσευχή. Και όπως λέει ο Άγιος Ανδρέας, η διαπροσευχής αδιαλείπτου το Θεό κολόμενη. Αυτοί που προσκολώνται εις τον Θεό με την αδιάλειπτον προσευχή. Δεν είναι η προσευχή, αγαπητή μου, πρωί και βράδυ. Εγώ θα ήμουν πάρα πολύ ευτυχής. Πάρα πολύ ευτυχής αν άκουγα να μου λέτε ότι κάνετε προσευχή το πρωί και το βράδυ. Πολύ ευτυχής θα είμαι. Όμως σας πληροφορώ το εξής. Δεν πρόκειται περί αυτής της προσευχής, αλλά περί της αδιαλείπτου, της οποίας μορφή είναι «Κύριε Ιησού Χριστέ, ελέησόν με». Μπορεί βέβαια να μην είναι αυτός ακριβώς ο τύπος, πάντοτε. Το όνομα του Ιησού Χριστού όμως πάντα είναι μέσα. Και όταν μια ψυχή όπου κι αν βρεθεί, όπως κι αν κινείται, προσεύχεται διαρκώς, έχει αυτή την αδιάλειπτον προσευχή. Συνεπώς, αυτός είναι νεφθαλήμ, δηλαδή προσευχή. Ο Κύριος συναντελάβετο μου ο Θεός. Έκτον, Μανασής, επιλυσμοσύνη. Ο Ιωσήφ όταν γέννησε το πρώτο του παιδί στην Αίγυπτο, ήταν επικραμμένος σαν πουλημένος από τα αδέλφια του στην Αίγυπτο, παρότι επήρε μεγάλο τίτλο και έγινε αντιβασιλεύς της Αιγύπτου, επανδρεύτηκε και όταν έκανε το πρώτο του παιδί το ονόμασε Μανασή, δηλαδή επιλυσμοσύνη, δηλαδή ο Θεός μου έδωσε ένα παιδί να ξεχάσω την πίκρα της ξενιδιάς, να αποκτήσω δική μου οικογένεια και να ξεχάσω την πίκρα της ξενιδιάς, λέει τώρα ο Άγιος Ανδρέας. Τι θα πει αυτό? Ή τον όπισθεν επιλανθανόμενη και των πατρών οίκων δια των θείων έρωτα. Είναι εκείνοι που πια δεν προσέχουν το σπίτι τους. Με ποια έννοια? Όταν το σπίτι αντιτίθεται ο φιλόν πατέρα ή μητέρα υπέρ εμέω και στιμώ άξιος. Είναι εκείνοι που δεν προσέχουν πια το σπίτι τους δια των θείων έρωτα, για την αγάπη και την αφιέρωση στο Θεό. Αυτός που αφήνει πια τους δικούς του και πηγαίνει στο έργο και στη διακονία του Θεού. Είναι η περίπτωση των 144.000 που ακολουθούν το αρνίον όπου αν υπάγει. 7. Σιμεών. Σιμεών θα πει μισούμε. Είχε μισηθεί η μητέρα του Σιμεών, γι' αυτό είπε μισούμε. Ήτανε δύο αδελφές και και δύο παλακές και υπήρχαν αντιζηλίες. Αλλά δεν θα ανοιχτώ περισσότερο στο θέμα της παλιάς ιστορίας. Αυτό είναι γνώρισμα ότι ανήκει ο πιστός εις το λίμα. Λίμα θα πει το υπόλοιπο του λαού που θα μείνει πιστό εις το Θεό και συνεπώς θα μισηθεί από τον κόσμο. Ή ο κόσμος, είπε ο Κύριος, ημάς, εσάς, μισεί, μνημονεύετε ότι εμέ πρώτον ημών με μίσηκεν. Να ενθυμίστε ότι πρώτα εμένα με έχει μισήσει ο κόσμος και μετά εσάς, ώστε οι εκλεκτοί θα μισηθούν από τον κόσμο. Παρακαλώ, παρακολουθείτε, όπως παρακολουθείτε βεβαίως, και προσέχετε αυτούς τους χαρακτηρισμούς, ώστε να μην αισθανόμεθα πείρωσιν όταν ο άλλος μας περιφρονεί γιατί δεν γινήκαμε ροταριανοί, γιατί δεν γινήκαμε μασόνοι, γιατί ό,τι άλλο, γιατί πάμε στην εκκλησία, γιατί είμαστε πιστοί άνθρωποι. Θα μας πούν υποκριτάς, θα μας πούν πολλά πράγματα, θα μας μισήσουν. Δεν θα μπούμε στα σαλόνια τους, θα μείνουμε έξω από τα σαλόνια τους και έξω από τους κύκλους των. Θα μισηθούμε. Εκείνοι που ξέρουν να στέκονται, εκείνοι που έχουν συνειδητοποιήσει σε ποιο λαό του Θεού ανήκουν, αυτοί είναι έτοιμοι να μισηθούν. Λεβί, 8. Θα πει προσιλημένος. Αυτός που προσελήφθη, και όπως λέει ο Άγιος Ανδρέας, η διαπολιτείας ιεροπρεπούς υπό Χριστού προσιλημένοι, αυτοί οι οποίοι προσελήφθησαν από τον Χριστόν ιεροπρεπός. 9. Ισάχαρ,
Η σάχαρ θα πει μισθός. Λέει η μητέρα του, μου έδωσε μισθό ο Θεός, διότι, μια ιστορία παλιά. Μάλιστα, ο πιστός αισθάνεται τον μισθόν του. Ο Χριστός το υπεσχέθη. Ιδού έρχομαι ταχύ και ο μισθός μου μετεμού. Αποδούνε εκάστο ως το έργον έστε αυτού. Αποκάλυψης 22,12. 10. Ζαβουλών. Θα πει Θεού δώρων καλών. Κάτι περίπου Θεόδωρος με το ειδικό μας. Ζαβουλών Θεόδωρος. Είναι τα χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος που λαβαίνουν οι πιστοί. Ο πιστός κοσμείται από χαρίσματα του Αγίου Πνεύματος. Πιστός και άμυρος χαρισμάτων είναι αδιανόητο. Το δε πρώτιστον των χαρισμάτων είναι η αγάπη. Λέει ο Απόστολος Παύλος, θα σας πω ποια είναι από τα καλύτερα χαρίσματα να διώκεται. Το κρίτον των χαρισμάτων, η αγάπη. Και εκεί πλέκει και αναφέρει τον ύμνον της αγάπης, η αγάπη. Το να έχει σωστή αγάπη είναι χάρισμα του Αγίου Πνεύματος, αγαπητοί μου. Ιωσήφ, 11. Θα πει πρόσθεσης. Αυτό το οποίο προστίθεται, έτσι ονόμασε η μητέρα του τον Ιωσήφ. Ζητείτε πρώτον την Βασιλεία του Θεού, μας είπε ο Χριστός, και τα αυτά πάντα προσθεθήσετε ημίν. Αυτό για να το καταλάβει ο άνθρωπος, αγαπητοί μου, θέλει πολύ πίστη. Ιδίως στα έσχατα, όταν βλέπεις να σου ασκεί ο Αντίχριστος οικονομικών αποκλεισμών. Οικονομικών αποκλεισμών, αγαπητοί μου. Τότε θα μπορείς να πεις, εγώ ζητώ πρώτα τη Βασιλεία του Θεού. Όλα τα άλλα θα μου το προσθέσει ο Χριστός. Γιατί το είπε ο ίδιος. Και ταύτα πάντα προσθεθήσετε ημίν. Σας είπα, γνωρίσματα αυτά όλα ενός πιστού. 12. Βενιαμίν. Θα πει Υιός Οδύνης. Όταν η Ραχήλ εγέννησε τον Ιωσήφ, είναι η δεύτερη γυναίκα του Ιακώβ, έκανε μόνο δύο παιδιά αυτή. Το πρώτο ήταν ο Ιωσήφ, το δεύτερο ήταν ο Βενιαμίν. Στη γέννα επέθανε. Η Ραχήλ λοιπόν, πριν πεθάνει, γεννήθηκε ο Βενιαμίν, έδωσε αμέσως το όνομα και μετά πέθανε. Και ονόμασε το παιδί της Υιός Οδύνης, παιδί του πόνου. Και πέθανε η Ραχήλ. Ας πάρουμε από την εικόνα των εσφραγισμένων που σας είχα αναφέρει την περασμένη φορά, όταν λέγει στο κεφάλαιο 8 και 9 του Εζεκίλ, πρόσεξε, θα σφραγίσεις εκείνους μες στην πόλη οι οποίοι οδυνώνται, πονούν για ό,τι κακό βλέπουν μέσα εις την πόλη, για τα άσχημα, να σας το διαβάσω, δίελθε μέσην την Ιερουσαλήμ και δώσ' το σημείον επί τα μέτωπα των ανδρών, των καταστεναζόντων και των κατοδυνωμένων, αυτοί που πονούν και στενάζουν, εν πάσες τες ανομίες τες γινωμένες εν μέσω αυτής, για όλες τις αμαρτίες και ανομίες που γίνονται μέσα εις την πόλη. Οι πιστοί θα έχουν πόνο στην ψυχή. Θα βλέπουν το κακό θα πολέμει, χύμαρος θα είναι το κακό, και αυτοί δεν θα μπορούν τίποτα να κάνουν, μόνο θα πονούν. Όπως το βλέπουμε σήμερα, πόσα παιδιά μας χάνονται, πόσοι άνθρωποι χάνονται, πόσοι πέφτουν στα δίκτυα της ανηθικότητος, της απιστίας, της ασωτίας, της αθεΐας, των ναρκωτικών. Πόσα παιδιά χάνονται. Βγαίνει κανείς λίγο στην πόλη έξω και βλέπει τους νέους πώς φανάζουν, πώς γελούν, πώς ζουν. Θεέ μου, λέγει, Θεέ μου, αχ, αυτοί οι νέοι αθάνατες ψυχές χάνονται, πονά. Βλέπει στα σχολεία μας, τα παιδιά μας, βλέπει τους ανθρώπους πώς σκέπτονται σήμερα και πονά. Είναι η οδύνη που γεννιέται από το κακό που συντελείται, και για αυτή την οδύνη
μιλάει τώρα εδώ το όνομα Βενιαμίν. Μόνο οι πιστοί άνθρωποι πονούν, οι άλλοι δεν πονούν. Ξέρετε τι λέγουν? Περίφημα. Έτσι πρέπει να είναι ο κόσμος. Έτσι πρέπει να είναι ο κόσμος. Να μην υπάρχει ουδής φραγμός. Τα πάντα να είναι όπως τα θέλουμε και όπως μας αρέσουν. Οι πιστοί πονούν. Αλλά και ακόμα κάτι άλλο. Είναι αυτοί που έχουν τετρωμένη καρδία. Αυτοί που έχουν πληγωμένα για την αγάπη του Ιησού Χριστού και περιμένουν, όπως τελειώνει το βιβλίο της Αποκαλύψεως και λέγουν: Κύριε, πότε θα έλθεις? Ναι, έρχομαι ταχύ. Κύριε Ιησού, έλα γρήγορα. Το Πνεύμα το Άγιον που μένει στον κόσμο παρηγορεί τους πιστούς, και το Πνεύμα και η νύμφη. Και είναι η νύμφη, είναι η Εκκλησία. Και το Άγιο Πνεύμα που μένει στην Εκκλησία λέγουν: Ελθέ, έλα, ναι, έρχομαι ταχύ. Αγαπητοί μου, όλα αυτά τα γνωρίσματα του λύματος που θα σφραγιστεί θα είναι εκείνα που θα ξεχωρίζουν το λαό του Θεού από τον κόσμο που θα καταδικαστεί. Ακόμη, όλα αυτά τα γνωρίσματα χαρακτηρίζουν των πνευματικών άνθρωπων, για την επιτυχία του οποίου πρέπει με πολλή επιμέλεια και με πολύ φόβο Θεού να εργαζόμαστε.